Σε μια κατάμεστη από κόσμου αίθουσα με σύσσωμη την αθλητική οικογένεια του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννητών η βράβευση των πρωταθλητών αλλά και η κοπή της πίτας του Συλλόγου. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής που συνεχάρισαν τους αθλητές, τους προπονητές και βέβαια τις οικογένειες των αθλητών. Στις σημαντικές διακρίσεις των αθλητών, οι οποίοι διακρίνονται όχι μόνο για τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά για το ήθος τους, αλλά και τις μαθητικές τους επιδόσεις, αναφέρθηκε η έφορος στη Βουτουαχσή, Φωτεινή Αγγέλη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση βλέπω μέσα σε αυτή την αίθουσα γονείς και φίλους του Αξί, αλλά και ανθρώπους που αφιέρωσαν και αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους για τον αθλητισμό. Και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ απόψε για να τιμήσουμε τους αθλητές που απέδειξαν ότι ο συνδυασμός του ταλέντου, του έφου αγωνίζεστε, της προσπάθειας και της επιμονής, αψυχώντας και προσπερνώντας προβλήματα και εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, τυχόν τραυματισμούς, ο καιρός που στα Γιάννηνα δεν είναι καθόλου σύμμαχος του αθλητισμού, κατάφεραν την εκπλήρωση του στόχου τους. Και τι είναι στόχος για έναν αθλητή? Να ανέβει στο βάθρο. Και κάποιοι από αυτά τα παιδιά να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες, φορώντας τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, τιμώντας έτσι το σύλλογο αλλά και την πόλη μας. Το πιο σημαντικό για μας είναι, όμως, ότι ξεχώρισαν για το ήθος, την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά τους. Αξίζουν λοιπόν τα συγχαρητήριά μας όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά εξίσου αξίζουν συγχαρητήρια και όλα τα παιδιά που αθλούνται. Γιατί στον αθλητισμό το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή και η ευγενής άμυλα. Η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε τα δικά μας όρια που θα βάλουμε. Και όπως είπε και ο Γερμανός συγγραφέας Μπρέχτ, αυτός που αγωνίζεται μπορεί και να χάσει. Αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει. Ας το έχουμε σαν κανόνα στη ζωή μας γενικότερα. Εδώ και πολλά χρόνια κάνετε σπουδαία δουλειά και βεβαίως αυτό φαίνεται και από τις διακρίσεις των αθλητών, αλλά και από τη δική σας διάκριση που δεν ασχολείται μόνο με τα αθλητικά γεγονότα, αλλά από ό,τι ακούσαμε από την εισήγηση, έχει μια πολυσχηδή δραστηριότητα που την έχει ανάγκη η νεολαία και ο τόπος μας. Νομίζω το πιο σπουδαίο πράγμα είναι ότι χιλιάδες παιδιά στην πόλη μας ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις μέρες μας και μετά την πανδημία, για την υγεία τους, την κοινωνικοποίηση και την προσωπικότητά τους, για να μπορούν να αντέχουν, να χάνουν, να ξανασηκώνονται, να συνεχίζουν και κυρίως να αναπτύσσουν τις αρχές της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης που τις έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σε περιόδους κρίσης όπως είναι η σημερινή. Νομίζω σήμερα ότι εκτός από τις βραβεύσεις για τα παιδιά τους αθλητές και για τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να βραβεύονται και τους προπονητές, έχουμε και το σύλλογο, το Αξί. Και ο Αξί σήμερα κάνει έναν αθλητικό απολογισμό και έναν διοικητικό απολογισμό. Βλέπουμε λοιπόν ένα αθλητικό απολογισμό θετικό. Είναι μια δομή, ένα αθλητικό φορέα, ο οποίο λειτουργεί σωστά και με διάρκεια. Ο σύλλογο παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, συνέχισε να βγάζει αθλητές. Πολύ ευχάριστο να ακούω ότι υπάρχουν μεγάλα τμήματα από ακαδημίες. Και βλέπουμε λοιπόν και ένα αθλητικό διοικητικό απολογισμό, ο οποίο κάνει αυτό που λέμε το πάντρεμα, αθλητικό και διοικητικό, και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι τα Γιάννηνα πρωτοπορούν και στο στίβο. Και αυτό είναι σημαντικό και πρώτα αξίζουν τα συγχαρητήρια στις αθλήτριες και στους αθλητές, στους γονείς, στους προπονητές που τους βλέπω όλους εδώ σύσσωμους και βέβαια τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται μαζί και τα μαθήματά τους, όπως ακούσαμε πριν, όχι μόνο στον αθλητισμό προοδεύουν, αλλά προοδεύουν και στα μαθήματά τους. Απευθυνόμαστε στους γονείς ιδιαίτερως, γιατί οι παράγοντες εδώ, οι προπονητές το ξέρουν. Ήρθε μια πρόσφατη οδηγία από την ΕΠΟ. Οι αθλητικοί χώροι δεν θα αδειοδοτούνται πλέον χωρίς να υπάρχει η εκπαίδευση
τουλάχιστον των προπονητών και των συναυτών στους αθλητικούς χώρους, όπως και απεινιδωτής. Και επειδή η κυρία Γιαννοπούλου και η κυρία Αγγέλη αναφέρθηκαν στη συνδρομή του Δήμου και της Περιφέρειας, θέλω να σας πω τούτο. Το μείζον των αθλητικών χώρων, στο νομό τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, είναι ήδη θωρακισμένοι με απεινιδωτής. Από τους 50, από τις 50 ομάδες του ποδοσφαίρου της ΕΠΣΥΠ, οι 35 ήδη έχουν μηχάνημα. Θα συνεχίσω και εγώ, όπως οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να δίνω συγχαρητήρια στους γονείς, στους προπονητές, στους συντελεστές, στο σύλλογο και πάνω απ' όλα στα παιδιά. Γιατί όπως και το κορίτσι που βραβεύσαμε τώρα, τα παιδιά είναι τόσο στα μαθήματά τους όσο και στις σπουδές τους, προσπαθούν να τα συνδυάσουν όλα και αυτό χρειάζεται καθημερινό αγώνα και στήριξη. Στήριξη κυρίως που προσφέρεται πρώτα από την οικογένεια και μετά από όλους τους άλλους, όλους τους άλλους φορείς και παράγοντες. Πολλά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες. Εγώ από την ιδιότητά μου στο ΠΕΑΚΙ έχω δει αυτό το σύλλογο πόσο κοπιάζει καθημερινά, πόσοι προπονητές στα παιδιά και γενικά όσοι τον απαρτίζουν αγαπάνε το άθλημα και δίνουν τα πάντα γι' αυτό και για να είμαστε και δίκαιοι κάτω από αντίξιες συνθήκες πολλές φορές. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα, έχουμε βελτιώσει πολύ τους χώρους και στη συνέχεια θεωρώ ότι θα είναι ένα καλύτερο μέλλον. Καλή χρονιά σε όλους, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα και πολλές επιτυχίες. Ακολούθησαν οι βραβεύσεις από τους εκπροσώπους αρχών και φορέων προς τους αθλητές, οι οποίοι απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Την καλύτερη αθλήτρια φέτος για τον ΑΞΥ, που δεν είναι άλλη από τη Ράπτη τη Σωτηρία. Η μαμά λοιπόν είναι αυτή που θα παραλάβει την πλακέτα, η ηρωίδα, η Αμαλία, μαζί με τα παιδιά. Έχουμε δώσει στην οικογένεια του Αξίου τέσσερις καταπληκτικούς αθλητές, τέσσερα καταπληκτικά παιδιά. Είναι ο Σιώπος Γκίζας Φίλιππος. Ο Φίλιππος φέτος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 4.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, στην κατηγορία K18. Την τρίτη θέση στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Και ήταν πρωταθλητής στα 2.000 μέτρα φυσικά εμπόδια. Είναι ο Νέστορας ο Κολλιός, μια μεγάλη αξία για τον ΑΞΥ ο Νέστορας, σταθερή αξία, πολλά χρόνια στις εθνικές ομάδες, μέχρι που τον καμαρώσαμε να παίρνει μέρος σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Νέστορας φέτος ήταν πρώτος στα 8.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου και βέβαια το πιο συγκινητικό ήταν αυτό που είπε η κυρία Φωτεινή, ότι μπήκε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο κερδίζοντας το πεντάρι στον αγώνα του αθλητικού μαραθωνίου δρόμου. Είναι ο Τασούλας ο Γιώργος. Ο Γιώργος είχε συμμετοχή με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα, όπως και στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, όπου και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ήταν τρίτος στα 1500 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 και δεύτερος με τη σκητάλη 4x400 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Ράπτη Αναστασία. Άλλο ένα μέρος της οικογένειας Ράπτη, Αναστασία, κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση στα 400 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23, τη δεύτερη θέση με τη σκητάλη 4x400 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 και την ίδια θέση με την ομάδα σκηταλοδρομίας μας στο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ο Σιώμος Γκίζας Βασίλης, αδερφός του Φίλιππο, και αυτός τρίτη θέση στα 3.000 μέτρα φυσικά εμπόδια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20.